Σήμερα θα δούμε ασύρματα ακουστικά Bluetooth από την Blitzwolf. Είναι καλοκαιράκι και γενικότερα είναι η εποχή τους. Έχω φέρει πάρα πολλά. Το διαφορετικό σε αυτά τα συγκεκριμένα είναι ότι σε αυτή την τιμή συνήθως δεν βρίσκουμε πάρα πολύ καλό μπάσο. Αυτά εδώ πέρα μας λένε ότι έχουν ένα boost στον μπάσο. Θα τα δοκιμάσουμε και θα δούμε. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σας πω στα γρήγορα για ένα site, το bobkeys.com, στο οποίο site μπορείτε να αγοράσετε όποιο κλειδί για παιχνίδι ή για λογισμικό θέλετε σε πάρα πολύ καλές τιμές. Τα κλειδιά, όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ φθηνά. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, δεν έχω αγοράσει ποτέ τίποτα από το συγκεκριμένο site. Και είναι σχετικά νέο. Μην ξεχάσετε να βάλετε το κωδικό Greek για 25% επιπλέον έκπτωση. Και ναι, πάμε στα ακουστικά. Άρα το μοντέλο είναι FYE7. Υπάρχει μία σειρά ακουστικών που έχει η Blitzwolf. Το κουτί είναι το κλασικό, το άσπρο με το πράσινο, που είναι ταπεινό αλλά ωραίο. Μέσα θα βρείτε ένα manual το οποίο έχει και αγγλικά, ένα μικρό κουτάκι με ανταλλακτικά και ένα καλώδιο φόρτισης. Το κουτί, το οποίο είναι 500 mAh, και τα δύο ακουστικά, τα οποία φυσικά θα δουλέψουν στερεοφωνικά, και είναι 50 mAh το καθένα. Η Blitzwolf μας λέει ότι η μπαταρία θα αντέξει 2 με 6 ώρες αναλόγως στη χρήση που θα κάνουμε στα ακουστικά, και η μέγιστη απόσταση είναι 10 μέτρα, κάτι που είναι πάρα πολύ σύνηθες. Τώρα, το Bluetooth του είναι 5,0 και έχει μια προστασία πάρα πολύ ελαφριά, είναι το IP4, το οποίο σημαίνει ότι έχει μια πάρα πολύ μικρή αντίσταση κατά του νερού, όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Πριν ξεκινήσω να σας λέω για το προϊόν το οποίο ήδη έχω δοκιμάσει, να σας πω ότι κάτω στην περιγραφή θα σας έχω ένα link που μπορείτε να το πάρετε από τον Banggood, από ευρωπαϊκή αποθήκη στην Αγγλία. Δεν υπάρχει τελωνίο, ασχέτως αν η Αγγλία τώρα βγαίνει από την Ευρώπη κτλ. Μέχρι τέλος του χρόνου σε αυτά τα θέματα θεωρείται ότι παραγγέλνεις μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου κάνει εντύπωση, ο χρόνος παράδοσης είναι περίπου μία εβδομάδα, πάρα πολύ γρήγορα δηλαδή, και η χρέωση στην αποστολή είναι μισό ευρώ. Μισό ευρώ, ρε φίλε. Εγώ μένω Μαρούση, αν παραγγείλω κάτι από Χαλάνδρη θα με χρεώσουν 2,5 ευρουλάκια. Πριν περάσω το κουτί, να δούμε μερικές φωτογραφίες που έχει το Banggood για να προμοντάρει το συγκεκριμένο προϊόν. Η πρώτη είναι αυτή εδώ πέρα, η οποία είναι ένας τύπος μάλλον γυμνός, ο οποίος σφίγγεται κιόλας χωρίς λόγο, δεν ξέρω γιατί. Η δεύτερη είναι ο Harry Potter, ο οποίος γελάει για κάποιο λόγο. Γελάει πάρα πολύ, δεν ξέρω. Βλέπει κάτι, μάλλον βλέπει τον προηγούμενο. Και η τρίτη και καλύτερη είναι αυτή. Τι κοιτάει τύπισσα και γελάει? Γιατί κοιτάει πολύ χαμηλά και αυτός έχει το βλέμμα του στάλεγα. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω το μεταξύ. Όλες οι φωτογραφίες που χρησιμοποιεί το Banggood, όχι μόνο σε αυτό το προϊόν, σε όλα, είναι φωτοσοπιές. Δηλαδή οι τύποι είναι μοντέλα και μετά τους βάζουν τα ακουστικά για κάποιο λόγο. Έχω την εντύπωση ότι είναι οικονομικό του ζήτημα, απλά συμφέρει. Τώρα, όσον αφορά το κουτί, πραγματικά είναι ένα ωραίο κουτάκι, όπως σας είπα, 500 mAh, θα βγάλει 2 με 3 φορτίσεις στα ακουστικά, μια χαρά. 2 ώρες παίρνει περίπου για να φορτίσει τα ακουστικά από 0 έως 100%. Υπάρχουν 4 λεντάκια από κάτω που θα μας δείχνουν τη στάθμη της μπαταρίας του κουτιού για να ξέρουμε πόσο αντέχει ακόμα. Δεν είναι πολύ βαρύ, δεν είναι πολύ άσχημο, είναι ωραίο, μαύρο, έχει το logo από μπροστά. Έχει ένα μαγνητάκι στο πορτάκι, είναι γενικότερα προσεγμένο, για τη τιμή αυτή πάρα πολύ καλό. Ανοίγοντάς το, βλέπουμε τα ακουστικά, τα οποία συνδέονται πάρα πολύ εύκολα. Εγώ δεν είχα κανένα θέμα, απλά τα έβγαλα, τα πάτησα 3 δευτερόλεπτα τα κουμπιά και τα δύο ταυτόχρονα. Πήγα στο κινητό, τα είδε, συνδέθηκε στέρεο. Αυτό το λέω γιατί σε κάτι άλλα της Xiaomi είχα μεγάλο θέμα. Είχα πρόβλημα, ρε φίλε, να τα συνδέσω. Μου δούλευε το ένα, τη μία, μετά μου δούλευε το άλλο. Εδώ δεν είχα ένα τέτοιο θέμα. Το σύνδεσα, μπαμ. Πριν σας πω για την ποιότητα και την εμφάνιση, να σας πω για το πόσο βολικά είναι. Θα έλεγα ότι με άριστα το 10 θα τους βάλω 7, γιατί είναι πεταχτά, ενώ στις φωτογραφίες δεν φαίνονται να είναι πεταχτά. Όπως βλέπετε στο βίντεο που θα σας έχω footage, είναι, πετάνε λίγο προς τα έξω, δεν ξέρω γιατί. Η Blitzwolf μας λέει ότι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και για τρέξιμο. Προσωπικά θα έλεγα όχι, γιατί ακόμα και όταν περπατούσα και μιλούσα δεν
καθόντουσαν πάρα πολύ καλά. Βγαίνανε δηλαδή όταν ανοιγοκλίνει, ειδικά το σαγόνι, το αυτή παίζει και τα πετάει έξω σιγά σιγά. Τώρα θα μου πει: άμα τρέχω ρε Πέτρο, δεν θα κουνιέμαι κτλ. Αλλά άμα τρέχει, ξέρει, υδρώνει, παίζει το κεφάλι, γενικότερα θα τα χάσει. Οπότε δεν είναι για τρέξιμο. Πέτρο, από ένταση τι λέει? Από ένταση είναι από τα πιο δυνατά που έχω δοκιμάσει, μπορεί να είναι και το πιο δυνατό από όλα. Τη μουσική δεν την είχα ποτέ στο 100% γιατί μου σπάγε τα τύμπανα. Η ποιότητα πάρα πολύ καλή, για την τιμή αυτή δεν νομίζω να έχω δοκιμάσει τίποτα καλύτερο. Ξέχασα να σας πω ότι στον Banggood υπάρχουν πάνω από 6.000 αξιολογήσεις του προϊόντος αυτού και η συνολική βαθμολογία ήταν γύρω στο 4,9, κάτι τέτοιο. Τώρα μιλάμε για μια εποχή που όταν βγήκαν αυτά κάνανε σχεδόν τη διπλάσια τιμή από ό,τι θα τα βρείτε τώρα στο link που θα σας έχω κάτω στην περιγραφή. Πέτρο, με τον μπάσο που μας είπες τι γίνεται? Το μπάσο που μας υποσχέθηκε η Blitzwolf μας το παρήχε, ήταν πάρα πολύ καλό. Έχω δοκιμάσει πάρα πολλά τέτοιου είδους προϊόντα, γιατί οι εταιρείες γενικότερα άμα σου στείλουν mail και θέλουν να σου στείλουν κάτι δωρεάν, 5 στις 10 φορές θα είναι κάτι τέτοια ακουστικά. Οπότε έχω πάρει πάρα πολλά και σας λέω ότι από θέμα μπάσου αυτό ήταν ένα από τα καλύτερα, του βάζω 10 στα 10. Επίσης τα δοκίμασα και σε κλήση, να πω ότι εγώ άκουγα τον άλλον στη γραμμή πάρα πολύ καλά, ενώ εκείνος είχε μία δυσκολία και κάνει νόημα γιατί το έχεις εδώ, σκέψου ότι το μικρόφωνο είναι εδώ, το έχεις εδώ και καταλαβες, είναι απόσταση. Αυτό που έκανα είναι να το έχω το ένα στο αυτί μου και το άλλο το έβγαζα όταν ήμουν σε κλήση και μιλούσα έτσι, τότε μ' άκουγε και αυτός πάρα πολύ καλά. Και εγώ τώρα θα μου πεις, Πέτρο, έτσι δεν πιάνω το κινητό καλύτερα, ας πούμε, γιατί να έχω αυτά που είναι υποτίθεται ρε παιδί μου, σου απελευθερώνουν τα χέρια. Εντάξει, είναι γλιτώνεις τη ραδιενέργεια, αλλά γενικότερα ναι, πρέπει να τάχεις το αυτί σου και να σε ακούει άλλος καλά. Δώσε 200 ευρώ και θα σου λυθεί αυτό το θέμα. Δεν έχω δοκιμάσει ακόμα ακουστικά τέτοιου είδους σε αυτές τις τιμές που να μην έχουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Από εκεί πέρα, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι με ένα τριπλό πάτημα του κουμπιού, και εδώ θα σταθώ και θα πω ότι είναι κουμπί και δεν είναι αφής, πράγμα το οποίο με βόλεψε εμένα πάρα πολύ, γιατί άμα είναι αφής την ώρα που πας να τα φτιάξεις, άμα σου βγαίνουν έξω, πατιέται κατά λάθος το κουμπί και δίνει τις λάθος εντολές. Με βολεύει και με ευχαριστεί που είναι φυσικό κουμπί, και άμα το πατήσεις 3 φορές σε πετάει στην Siri αν έχεις Apple ή στο Google Assistant άμα έχεις Android. Πάρα πολύ ωραίο, άρα το πατάς 3 φορές, δίνεις την εντολή, βουαλά. Γενικότερα η φωνή ως τεχνολογία θα μπαίνει όλο και πιο επιθετικά στη ζωή μας, πιστεύω, και στο μέλλον θα κάνουμε τις παραγγελίες φωνητικά και όχι μόνο αυτό, ουσιαστικά θα κάνουμε τα πάντα με την φωνή μας και δεν θα πληκτρολογούμε καθόλου φυσικά. Και όταν αυτό θα παρέλθει, θα το κάνουμε με την σκέψη μας. Θα σκέφτεσαι ποιον θα πάρεις και το κινητό σου θα το εκτελεί. Θα έχει πλάκα. Πριν κλείσω να πω πάλι για το bobkeys.com, το site με στο οποίο μπορείτε να βρείτε όλα αυτά που σας είπα. Είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν το έχω δοκιμάσει, είναι νέο site, με πληρώσανε, μου δώσαν κάποια λεφτά και σας μιλάω γι' αυτό. Αν το έχετε ξαναχρησιμοποιήσει και έχετε κάποια εμπειρία, γράψτε κάτω στα σχόλια ποια είναι αυτή η εμπειρία. Όσον αφορά τα ακουστικά, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή, μπορεί και η καλύτερη επιλογή σε αυτά τα χρήματα. Δεν λέω τίποτα άλλο γιατί ήδη το βίντεο είναι τεράστιο και ήθελα να το κάνω πιο μικρό. Αυτά από μένα, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye bye.